Ποινος ήταν τελικά η πρωτοβουλία αυτή και αν και εσείς βλέπετε την αναγκαιότητα στο να δώσουμε τελικά αίμα όσο το δυνατόν περισσότερη, τελικά μέσα σε πλαίσια όμως ασφάλειας, λόγω της κατάστασης. Κύριε Κουμαντάκη, η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης, ανιδιοτέλειας, αγάπης και ανθρώπινης ευαισθησίας. Έχοντας υπόψη τώρα αυτό το παραπάνω το οποίο είπα, έγινε μέσω διαδικτύου κάλεσμα στην τοπική κοινωνία, ώστε να τις ευρύτερες περιοχές των Γουρνών για να προσφέρουν εθελοντικά αίμα οι κάτοικοι. Ειδικότερα εδώ στο κάλεσμα αυτό συμμετέχουν τοπικές κοινότητες Ανοπόλεως, Γουβών και Κατωβάθιας, καθώς και πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, οι ενορίες της περιοχής και διάφοροι αθλητικοί σύλλογοι από την ευρύτερη περιοχή. Μετά από συνεννόηση με το ΠΑΓΝΗ, οργανώθηκε η αιμοδοσία, η οποία γίνεται στο κλειστό γήπεδο των Γουρνών, πρώην Αμερικανική βάση, και όπου γίνεται η αιμοληψία από την Τρίτη μέχρι και αύριο Σάββατο, από τις 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι 2 η ώρα. Έρχεται κόσμος, κύριε Σωμαρά, υπάρχει φόβος του κόσμου και ποια είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία λαμβάνεται έτσι ώστε να νιώθει ένα επίπεδο ασφαλείας ο απλός πολίτης, ο οποίος έρχεται προκειμένου να βοηθήσει? Μέσω των συντονιστών από τις διάφορες φορείς κλείστηκαν ραντεβού, ούτε ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στο χώρο και τηρούνται όλες οι προποθέσεις και οι κανόνες απολύμασης και κράτησης των αποστάσεων ασφαλείας. Η προσέλευση είναι αθρώα. Φανταστείτε ότι έχουμε πάρα πολλά άτομα νεαρής ηλικίας από 20 έως 35 χρονών και έχουμε ακόμα και οικογένεια πενταμελή η οποία προσήλθε και προσέφερε αίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να λέγεται. Υπολογίζουμε ότι με το πέρας της αιμοδοσίας, δηλαδή αύριο το μεσημέρι, θα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 φιάλες αίματος. Μια σημαντική ποσότητα, καθότι με δεδομένο ότι όλη η διαδικασία είναι μέσω διαδικτύου και έσπεσβένα. Πού γίνεται η αιμοληψία, να ενημερώσουμε τον κόσμο αυτές τις ημέρες, η οποία υπενθυμίζω, κύριε Σωμαρά, ότι θα συνεχιστεί και αύριο, έτσι? Ναι, σας είπα, και αύριο μέχρι το μεσημέρι στις 2 η ώρα. Στο κλειστό γήπεδο της πρώην Αμερικανικής βάσης των Γουρνών. Ναι. Οι εθελοντές, οι οποίοι έχουν μάλλον κλείσει τα ραντεβού, προσέρχονται στο χώρο αφού έχουν συμπληρώσει έντυπο με την ένδειξη 4 ότι πάνε να προσφέρουν στις ανιδιοτελείες, δηλαδή στις ομάδες οι οποίες έχουν προβλήματα. Και με αυτό το δεδομένο προσέρχονται στο χώρο. Υπάρχουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η απολύμαση γίνονται εξετάσεις δεδομένες και εφόσον το άτομο κριθεί ότι είναι υγιές, τότε προχωράμε στην προσφορά αίματος. Μάλιστα. Και αν μιλάμε για μια τόσο σημαντική κίνηση, και πολλά συγχαρητήρια και μπράβο, κύριε Σωμαρά, σε αυτή την πρωτοβουλία την οποία πήρατε, γιατί πολλοί κόσμος είναι πραγματικά που θέλει να βοηθήσει. Αν είναι τόσο σημαντικό να γίνεται στα αστικά κέντρα ή πλησίων των αστικών κέντρων, όπως είναι μια περιοχή όπως τις Γούρνες, θα μου επιτρέψετε να πω ότι πόσο σημαντικό εξίσου είναι να γίνεται και στην ενδοχώρα του νησιού, σε χωριά που ζουν και εκεί τις δικές τους καταστάσεις εγκλεισμού και καραντίνας, εκεί που οι ηλικιωμένοι περισσότεροι είναι που απαρτίζουν τις μικρές κοινότητες. Και αναφέραμε βεβαίως στο χωριό της Βαγιονιάς, εκεί στη Μεσαράγγη, στο Δήμο Γόρτινας. Κύριε Μουντράκη, μιλήστε μας λίγο για την πρωτοβουλία αυτή που πήρατε ως επιμορφωτικός σύλλογος, γιατί υπάρχει ένα ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες του κόσμου εκεί στο Δήμο Γόρτινας και σε χωριά δίπλα και πλησίων της Βαγιονιάς για την Κυριακή που έρχεται, γιατί θα σπεύσουν προκειμένου να βοηθήσουν αφιλοκερδώς ή να προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Καλησπέρα και από εμάς και χρόνια πολλά, κύριε Κουμαντάκη. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ο Σύλλογος συνηθίζει να κάνει αυτή τη δράση της αιμοδοσίας, ναι, μαζί με τον Αιματοκρίτη, που είναι μια ομάδα και μπράβο τους που σπαταλάνε χρόνο, δεν θα λέω όχι σπαταλάνε, χρησιμοποιούν χρόνο από τη ζωή τους για να κάνουν αυτή τη δράση της αιμοδοσίας, κάτι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Οπότε εμείς συνηθίζουμε να το κάνουμε τουλάχιστον 2 με 3 φορές το χρόνο, και αυτό γιατί οι ανάγκες για αίμα ξέρουμε πως είναι μεγάλες. Πόσο δε μάλλον τώρα, έτσι, που όπως προανέφερα, οι καταστάσεις τώρα με τον κορονοϊό νομίζω βάζουν ένα εμπόδιο ιδίως στους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι δεν σπέβδουν εύκολα στα νοσοκομεία προκειμένου να δώσουν αίμα. Άρα, μια δομή
κινητή δομή όπως το αιματοκρίτη, η οποία μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο και συγκεκριμένα τώρα στη Βαγιονιά, μπορεί εύκολα να την επισκεφθεί κάποιος και πάντα με μέτρα ασφαλείας, ιδανικά για να μην φοβάται ο κόσμος. Αυτό ακριβώς, κύριε Κουμαντάκη. Η αιμοδοσία εννοείται ότι θα γίνει με τα απαραίτητα μέτρα, που είναι η απόσταση, όπως ξέρουμε, είναι ναι. ο συγκεκριμένος κόσμος μέσα στο χώρο που γίνεται η αιμοδοσία, συγκεκριμένος αριθμός ατόμων. Προφανώς με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπό μας είναι σημαντικό. Το ότι θα δώσουμε αίμα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την υγεία του καθενός. Είναι όμως πολύ σημαντικό και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δώσει αίμα, να μην φοβάται να έρθει να δώσει αίμα, γιατί θα τηρηθούν όλοι οι απαραίτητοι κανόνες που χρειάζεται για την προστασία της υγείας τους. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Μουντράκη, μέχρι στιγμής και από άλλες κοινότητες, από άλλα χωριά, προκειμένου, γιατί έχετε απευθύνει ένα μεγάλο κάλεσμα, η αλήθεια είναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεδομένων των συνθήκων της ανάγκης για αίμα εννοώ, ναι. Νομίζω ότι θα είναι πιο μεγάλη η προσέλευση του κόσμου αυτή τη φορά από άλλες φορές. Όχι ότι τις άλλες φορές δεν γινότανε. Απλά τώρα, επειδή ο κόσμος γνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί αίμα, γνωρίζει ότι η ανάγκη είναι μεγάλη, θεωρώ ότι έχει δείξει το ενδιαφέρον περισσότερος κόσμος από τις άλλες φορές. Μάλιστα. Για πείτε μου κάτι, μιας και σας έχουμε. Πέραν, καλά, να υπενθυμίσουμε τι ρωτάει και ο κόσμος, από ό,τι βλέπω σε μηνύματα, ποιες θα είναι οι ώρες στις οποίες μπορεί να έρθει για να γίνει η αντίστοιχη έτσι, αιμοληψία. Βεβαίως, η αιμοληψία θα γίνει στο πρώην κοινοτικό γραφείο του χωριού της Βαγιονιάς, πλέον γραφείο του Συλλόγου και του Τοπικού Συμβουλίου, 10 η ώρα με 1.30 το πρωί την Κυριακή, 26 του μήνα, αυτή την Κυριακή. Μάλιστα. Θα δώσουμε όλοι το παρόν. Και θέλω, μια και σας έχουμε αυτό, ήθελα να σας απευθύνω το λόγο. Μάλιστα. Και να μου πείτε βεβαίως τι γίνεται και στα χωριά της ενδοχώρας, τι γίνεται στη Βαγιονιά τώρα τις ημέρες της καραντίνας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να παίρνουμε σφιγμό για το αν τελικά οι ηλικιωμένοι τηρούν τους κανόνες και ατομικής προστασίας, αν παραμένουν κλειστά τα καφενεία και αν η νεότερη γενιά είναι αυτή τελικά που βάζει ένα stop σε κάποιους αντιφρονούντες, αν θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω, που υπάρχουν πολλοί, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, ακόμα και στα χωριά. Οπότε, άνθρωποι όλων των ηλικιών φροντίζουν ώστε να προστατεύσουν και την προσωπική τους υγεία και των γύρων τους. Άρα λοιπόν η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο χωριό είναι όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα περίπου. Δηλαδή ο εγκλεισμός, όπως λέτε. Δεν κινείται φύλλο, να το πούμε έτσι απλό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν κινείται φύλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή κόσμο στην πλατεία, έτσι, δεν υπάρχει ακριβώς. Στο σχολείο. Αν εξαιρέσετε οι άνθρωποι που πάνε στις δουλειές τους, που πλέον σε αυτές τις έχουν περιορίσει, καφενεία, μαγαζιά και όλα αυτά είναι άδεια. Είναι κλειστά τα περισσότερα. Ναι. Ένα μαγαζί, μόνο δύο, που μπορείς να πας να πάρεις καφέ ή να κάνει delivery που λέμε, λειτουργούν και αυτά με τους κανόνες, με ό,τι προστάζει ο νόμος, θυμί και οι ανάγκες. Μάλιστα. Γενικότερα όμως η κατάσταση είναι όπως και σε όλη τη χώρα, πραγματικά θα το λέγαμε νέκρα, ας πούμε, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Λοιπόν, κύριε Σωμαρά, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και μέσα από αυτή την προσπάθεια και σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον έχουμε πεισμώσει όλοι, είτε μένουμε στο Ηράκλειο, είτε στα Χανιά, στο Ρέθμιο, στον Άγιο Νικόλαο, στις Γούρνες, παντού. Το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε είναι μετά από την παρότηση των ιδίων των εθελοντών, οι οποίοι μας καθοδήγησαν, μας παρότριναν να θέσουμε σαν στόχο την καθιέρωση της αιμοδοσίας, της αιμοληψίας, δύο φορές το χρόνο τουλάχιστον, και ειδικά σε κάποιες κατά τη διάρκεια των εορτών του Αγίου Γεωργίου, μια και ο πολιούχος του Δήμου Χερσονήσου, ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος βρίσκεται εδώ στις Γούρνες. Ναι. Και πιστεύουμε, ας πούμε, να έχουμε αυτή την αθρώα προσέλευση, γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι ίδιοι εθελοντές μας παρότριναν να το προχωρήσουμε και να την καθιερώσουμε αυτή την αιμοδοσία σε πάγια βάση. Μάλιστα. Είναι μια πράξη αλληλεγγύης, μια πράξη αγάπης, μια πράξη ανθρώπινης ευαισθησίας, όπως είπα και την αρχή, στην οποία όλοι, ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς, σε αυτή την καταιγίδα του κορονοϊού, πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Και εμείς από την πλευρά μας, το μόνο μπορούμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι τον πολεμάνε, είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Και έτσι, να υπακούμε σε όλες αυτές τις εντολές
του κράτους για την εφαρμογή των μέτρων που είχε επιβάλει. Έτσι. Λοιπόν, το μοναδικό σύνθημα είναι «Μένουμε σπίτι». Θα βγούμε μόνο εάν χρειαστεί, μόνο αν είναι να δώσουμε στην προκειμένη περίπτωση που συζητάμε αίμα. Σωστά. Είναι μια κίνηση μεγάλης αξίας που δεν κοστίζει ούτε σε χρήμα, ούτε σε χρόνο και σώζουμε ζωές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς, κύριε Σωμαρά, και εσάς, κύριε Μουντράκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή υπομονή σας εύχομαι.